Όλα πρέπει να γίνονται για τη δόξα του Θεού. Δεν λέει ο Απόστολος, είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε τι πείτε, τι θα πει οτιδήποτε κάνετε, πάντα εις δόξα του Θεού πείτε, όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό όλα έχουν σχέση με το πνεύμα, έτσι, και την πνευματική ζωή. Και είναι μεγάλο λάθος αυτό που είπανε και οι αρχιερείς, ότι ο COVID, ας πούμε, και δεν έχει σχέση με την πνευματική ζωή και δεν είναι θέμα πνευματικό, αλλά είναι ιατρικό. Τι θα πει ιατρικό? Υπάρχει κάτι που δεν είναι πνευματικό? Καμιά βόλτα, όπως το είπες, δεν είναι πνευματικό θέμα? Πνευματικότητα το θέμα είναι. Γιατί την κάνεις τη βόλτα? Την κάνεις για τη δόξα του Θεού. Αν δεν την κάνεις τη δόξα του Θεού, δεν είναι σωστό. Κάνεις αμαρτία. Λέει ο Άγιος Διός ο Παλαμάς ένα τρομερό και καλό να το θυμόμαστε πάντα. Του Θεού λέει μη ενεργούντος εν ημίν, αμαρτία πάντο παροιμών γινόμενων. Όταν, μετάφραση, ο Θεός δεν ενεργεί μέσα μας, ό,τι κάνουμε είναι αμαρτία. Κάνεις τη βόλτα. Αν δεν την κάνεις παρακινημένος από το Θεό, με σκοπό να αρέσεις το Θεό, για να δοξαστεί ο Θεός, είναι αμαρτία. Καταλάβατε τι είναι? Όλα, ό,τι κάνουμε. Γιατί θες να παντρευτείς, να παντρευτεί η κόρη σου, ξέρω εγώ, να σπουδάσει το παιδί σου? Είναι για τη δόξα του Θεού. Αν δεν είναι, αν δεν σε παρακινεί ο Θεός γι' αυτό και δεν έχει σκοπό να δοξαστεί ο Θεός μέσω αυτού, είναι αμαρτία. Καταλάβατε πόσο εύκολα δηλαδή πέφτουμε στην αμαρτία? Όταν αυτονομούμαστε και λέμε εγώ τώρα θα κάνω αυτό για τον εαυτό μου. Το κλασικό σύνθημα της εποχής. Κάνε κάτι για τον εαυτό σου. Δώσε ένα βραβείο στον εαυτό σου, λέει. Ποτέ δεν πρέπει να κάνουμε κάτι για τον εαυτό μας. Όλα πρέπει να τα κάνουμε για τη δόξα του Θεού. Καταλάβατε πόσο διεστρεμμένα πράγματα κυκλοφορούν και τα τρώμε αμάσιτα. Έτσι για τη βόλτα. Ωραία είναι αυτό που είπε στο παράδειγμα. Ναι. Όλα. Δεν υπάρχει ουδέτερο. Είναι ή κάτι που σε προάγει και σε πνευματοποιεί, σε κάνει πιο πνευματικό άνθρωπο και σε ανεβάζει προς το Θεό, δηλαδή σε εξομοιώνει στο Θεό, όσο σε εξομοιώνει σε έναν βαθμό, και είναι αρετή, ή είναι κάτι που σε κατεβάζει και σε κολλάει στη γη, στο χώμα, στη λάσπη, στην αμαρτία και σε σαρκοποιεί, έτσι, σε κάνει δαίμονα, έτσι, κατ' εικόνα του δαίμονα. Εφόσον το κάνεις για το Θεό, για να δοξαστεί ο Θεός, κατάλαβες, όχι αυτονομημένα, για να ξεκουραστώ εγώ, για να περάσω καλά εγώ και να συνεχίζω τη ρουτίνα μετά. Καταρχάς για τον χριστιανό δεν υπάρχει ρουτίνα. Γιατί δεν υπάρχει ρουτίνα? Γιατί και το παραμικρό που κάνει βλέπει το Θεό και το κάνει για το Θεό και δοξάζει το Θεό. Καταλάβετε, η ρουτίνα μπαίνει όταν λειτουργούμε αυτονομημένα. Οπότε βαριόμαστε και λέμε πάλι το ίδιο και πάλι το ίδιο και αυτή είναι η ζωή. Έτσι θα πάει, όσο πάει. Και δεν χαίρεσαι τίποτε. Ενώ ο άλλος, ας πούμε, πήγε ένα ποτηράκι νερό και λέει δόξα σε ο Θεός που έχω αυτό το νερό. Πόσα εκατομμύρια στον πλανήτη δεν έχουν τέτοιο νερό. Το ξέρετε. Δεν έχουμε ένα καθαρό νερό. Το σκεφτόμαστε. Ότι είναι ένα δώρο του Θεού αυτό τώρα. Δώρο του Θεού είναι. Που δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Και λοιπά και λοιπά. Κάθε τι δηλαδή μπορεί να μας γίνεται αφορμή να χαιρόμαστε, γιατί όταν θυμάσαι το Θεό χαίρεσαι. Οπότε πάει η ρουτίνα, δεν υπάρχει ρουτίνα. Βλέπεις ένα πρόσωπο, οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε φιλικό είτε και εχθρικό. Αν είναι εχθρικό, ακόμα πιο πολύ μπορείς να δοξάσεις το Θεό. Γιατί αν το συγχωράς, σου γίνεται αφορμή να συγχωριέσαι και εσύ από το Θεό. Οπότε όλα γίνονται αιτία χαράς και δοξολογίας του Θεού, αν λειτουργήσει σωστά. Και γίνεται μεγαλείο η ζωή μας. Τα εκτιμούμε άραγε. Δοξάζουμε τον Θεό γι' αυτό. Πολύ περισσότερο. Που μας δίνει ο Θεός τον ίδιο του τον εαυτό μέσα στη Θεία Λειτουργία. Υπάρχει πιο μεγάλο δώρο από αυτό? Να παίρνεις τον Θεό μέσα σου. Τη Θεία Χάρη, τη Θεία Ενέργεια. Πόσο το εκτιμάμε. Πόσο το ποθούμε. Ε? Ο άλλος λέει εγώ δεν έφαγα σουβλάκι, λέει, το Σάββατο βράδυ. Δεν θα κοινωνήσω. Σαν να λέει έχεις ένα ποτήρι νερό κάτω. Πού είναι η αγάπη σου? Πού είναι η λαχτάρα σου για το Θεό? Καταλάβατε? Τι να του πεις, έχεις κανόνα να κοινωνάς με το ζόρι?
Πώς δεν καταλαβαίνει τη δωρεά του Θεού, δεν είναι το εκτιμάει. Καταλαβαίνετε. Φοράς τα ρούχα σε το πρωί, ας πούμε. Ναι. Δόξα σε το Θεό που σου δώσε τα ρούχα και δεν καίγεσαι το καλοκαίρι και δεν κρυώνεις το χειμώνα. Θυμήσου αυτή τη στολή που έδωσε στον Αδάμ και στην Εύα όταν μας έβγαλε από τον παράδεισο. Μας φρόντισε ως καλός πατέρας. Ε? Δεν μας έδιωξε έτσι. Μας έδωσε γιδερμάτινους χιτώνες. Ε? Δόξα σε το Θεό γι' αυτό. Δόξα σε το Θεό που φώτισε τους ανθρώπους να υφάνουν αυτά που τα υφάσματα, ας πούμε, και φτιάχτηκαν όλα αυτά. Πάρα πολλά. Όλα μπορείς να γίνονται αφορμή να δοξάσεις το Θεό. Το ότι ξύπησες και δεν πέθανες στον ύπνο. Το ότι μπορείς και κινείς τα χέρια σου, τα πόδια σου. Πως οι άνθρωποι είναι παράλυτοι. Δεν μπορούν να κινηθούν. Περιμένουν άλλους να τους κινήσουν. Είχα γνωρίσει ένα παιδί τελείως παράλυτο. 30 τόσο χρονών ήταν. Ξαπλωμένο συνέχεια στο κρεβάτι μόνιμα. Όταν πήγαινες για να σε δει, έπρεπε κάποιος να του γυρίσει το κεφάλι. Δεν μπορούσε να σε δει. Και όμως αυτό το παιδί είχε τόση χαρά, γιατί ήταν πιστό παιδί, που έλεγες να πας να παρηγορήσεις και έπαιρνες εσύ παρηγοριά από το παιδί. Ήταν μέσα στο γέλιο, συνέχεια, μέσα στη χαρά ήταν. Αυτός είναι ο Θεός, καταλάβατε.